ανοίξουμε τις καρδιές μας, να τον βάλουμε μέσα μας, ούτως ώστε να θα το διορθώσω. Θα μου πείτε ξανά την τελευταία φράση και θα το πιάσω. Ούτως ώστε να αναγεννηθεί. Αλλά γελάτε όμως. Είσαστε πιο σοβαρό. Να γονατίσουμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητάτε και να είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα New Center. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα του Τεγραπάς, Δανιελούδα Καράβαλα. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Ρε αγάπες, ρε μόρα, μα είναι που πάθασαν οι διαιτητές μας και βάλασαν σκούπο να διαλύσουν το πρωτάθλημα μας, α, τούτος ο κύριος ο Μάριος ο Παναγή, τι κατηγορίες όλα, αν έχει και καταγγέλτη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ύστερα από έφοδα στα γραφεία της ΚΟΠ, κατασχέθηκαν ένα φορτηγόν υπολογιστές, φακέλοι, έγγραφα σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι καταγγελίες του διαιτητή Μάριου Παναγή για στημένους αγώνες. Καλά, σιωρ, είναι τα παράπονο τώρα έχουν τούτοι με τις μάπες, αφού μάπα σημαίνει στημένο, κατάλαβες. Είναι τέλος, δηλαδή, τότε που μας επουλούσα συντημετοχή 25 λίρες τη μια, εν ήταν στημένο. Τώρα πουλούν 25 σέντς. Πού ήταν τότε ο Γενικός Εισαγγελέας να στείλει τα φορτηγά του και αμέσως το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να τσακάρουν πολλά σέλανα που συμβαίνει. Πού ήταν τότε που πουλούνταν τα διαμερίσματα στο Καϊμακλή 400.000 ευρώ. Πού ήταν τότε που εκτίσαν τη Λάρνα καμπά στη λίμνη των Κύκνων. Τα ούλα είναι στημένα. Έχει λίμνη των Κύκνων η Λάρνακα. Ούτσε σούνι, αποσυντονίσεις με. Έχει και λίμνη των Κύκνων και γαλάζο Δούναβη. Και το ορατόριο του κόκκινου φακέλου της UEFA. Υπό τη διεύθυνση του Γεώργιου Κούμα με συνοδεία από τη χοροδία του Άρη Λεμεσού. Έπιαστο. Έπιαστο. Έχουμε δρόμο ακόμα. The government of Germany that have an ultimate goal. Oil and gas companies. I am prompt to mention. And much needed grow, and much needed, this constitutes a mutual evolution. To explore mutually beneficial initiatives. Αγαπητοί συντρόφοι και συντρόφισσες, καταρχήν καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Εντάξει. Καταρχήν, να συγχαρούμε την Ειρήνη την Χαραλαμπίδου, αγαπητοί μου, για το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί καλύτερη βουλευτήρα και πιο σεξι βουλευτήρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ σύντροφοι, ευχαριστώ σύντροφε Γενικέ. Θέλω να σας υποσχεθώ ότι και φέτος με το ίδιο πάθος θα πολεμήσω κατά της διαφθοράς. Θα τσακίσω κάθε διεφθαρμένο, θα αρπάξω όλους τους μυζαδόρους σαν μονάρχη. Δεν θα αφήσω σκάνδαλο να πέσει χαμε σύντροφε. Ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Μάλιστα, Ειρήνη, που μαζί σου όλα τα σκάνδαλα να καταπολεμηθούν. Είτε προέρχονται από τη δεξιά, είτε από τη δεξιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να κάνουμε την αυτοκριτική μας και τον απολογισμό μας, Σαραγγέλ, τι έχουμε επιτύχει τη χρονιά που μας έχει περάσει. Πρώτο, πάμε. Λοιπόν, το 2014, αγαπητοί μου, το Αγγέλ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, κατάφερε και έκαμε.
Ναι. Εστήλαμε νέο νέμα στην Ευρωβουλή. Με το πεμπίκα της πόρτας που λεμίναν και θορούσαμε. Μάλιστα αγαπητοί μου να πούμε ότι επίσης το ΑΚΕΛ έκανε διάφορα... Ναι, πήγε η Ομόνια στο δεύτερο γύρο του Europa League. Επίσης έκανε την... Κατά ψέματα σύντροφοι. Το κόμμα δεν έκαμε ό,τι έπρεπε. Χρειάζεται άμεσα ανανέωση. Πρέπει να γίνουν τομές εξυγχρονισμός. Ναι, πρέπει οι σύντροφοι να ανανεωθούμε, να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών. Το κόμμα πρέπει να αναβαθμιστεί με νέον μοντέρνο look. Πραγματικά σύντροφοι και συντρόφισσες χρειαζόμαστε ανανέωση. Και εγώ σας πληροφορώ ότι έχω ανανεωθεί πλήρως. Να πρόεδρε, ανανέωση σημαίνει νέο νέμα, νέα πρόσωπα. Αυτόν ακριβώς λέω αγαπητή μου Ειρήνη. Έχω χρησιμοποιήσει αναζωογονητικές κρεμούλες ανανέωσης για σύσφυξη και ενυδάτωση προσώπου. Γι' αυτό το προσωπάκι μου είναι πιο σφριχυλό σαν κολομεράκι μωρού. Καλά που λαλεί. Ναι, αλλά σύντροφε, χρειαζόμαστε και νέες ιδέες. Ιδέες να θέλεις σιωνοτές, συντρόφισσα. Ό,τι γράψω μες στο Facebook, ρε παιδιά, πιάνει μια φάουσα likes. Οι συνεντεύξεις μου μες στο YouTube έπειρα φωτιά σιωρ. Είμαι το πιο viral πρόσωπο εντός και εκτός διαδικτύου, ίντερνετ και τα λοιπά. Η αγαπητέ Δημήτρη, όμως εσύ πρόσφερες πάρα πολλά σε αυτόν τον κόμμα και φαντάζομαι ότι χρειάζεσαι και εσύ μια ξεκούραση τέλος πάντων να πει να πάει στο... Πραγματικά, σύντροφε Άντρο, νιώθω φουλ ανανεωμένος. Ο κόσμος κλαίει και θέλει με. Ζητά τον Δημήτρη του πίσω. Αυτήν τη στιγμή σας ανακοινώνω ότι ο Χριστόφκας, ο γιος της Ανούς που το δίκο μου, θα αναλάβει να ηγηθεί του ΑΚΕΛ αριστεράς νέες δυνάμεις. Δηλαδή, ποιο χρήμα θα αγαπείτε Δημήτρη. Ποτέ, ποτέ σύντροφε Άντρο, εσύ θα έχεις τον πιο σημαντικό ρόλο μες στο κόμμα. Θα αναλάβεις να γράψεις εσύ τα απομνημονεύματα μου. Εντάξει, ζωή. Ποιον παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Παιδιά, μην βολεύκουν έτσι. Θέλω τόπο. Δεν μπορεί να κάνετε εδώ, ρε παιδιά, δεν μπορεί να κάνετε συγχυμίες. Σίγουρα. Τώρα θα βγάλω ξαϊδά. Του βάλω πεντέλα. Ενεπίτηδες που το βάλες, δάμε αλόγως. Τέλος. Και στέκει και το στάν του Μέγα σήμερα. Μια χαρά είμαστε. Είμαστε μπόμπα, πετάει ομάδα. Αχ, αν δεν είσαι γυναίκα, πας τα πράγματα, τίποτα δεν γίνεται. Ήρθα να ξοφλήσω. Να μπορεί να ξοφλείς, παππού. Κανένας δεν ξοφλά μες στον τον τόπο. Έφερε τα μία για να ξοφλήσω το σκάτολο αρκασμό μου. Χατ, πέ μου την ταυτότητα σου. 24, 88. Με μόνο 4 νούμερα. Ναι, τον καιρό που έφκαλα την ταυτότητα 4 νούμερα είσαι. Μίστε Βεζεκίας. Ναι. Μα σε 100 χρόνο παππού. Το Δεκέμβρη κλειώ 101. Well done, well done. Wait to see how it can say. Έκαμε σαν θάνειο δαμέλα λί πριν 80 χρόνια, 60 λίρες. Ναι. Αχ, παππού, και το άμε τους τόκους έγινε και... 190. 190 χιλιάδες ευρώ, παππού. Έτα δαμέ. Τέτα. Ατ, τώρα μπορώ να πεθάνω ήσυχος. Παππού, 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 παππού. Δεν πεθάνεις, να χαρείς. Παππού, don't give up. Never give up. Don't
Στον παράδεισο! Στην κόλαση, παππού. Χωστάς άλλο 2.500 ευρώ. Έναρτη επειδή εξόφλησες το δάνειο πριν την ώρα. Ο διαδιτοπαθής, για παράδειγμα, δικαιούται να πίνει κοκακόλα, να τρώει 3 πακλαβάδες, 2 αναψυχτικά και μετά λέει πίνω και το χαπάκι μου. Δεν υπήρχε ο όρος προληπτική ιατρική. Ή θα έρχεται διότι υπέφερε ή θα μας τον εφέρνει τον κουβαλιδόν τον ασθενή. Δύο τεινά, δύο τρόποι. Το παρόν σύστημα εντός εισαγωγικών υγείας, όχι ψυχομαχή, εξέπνευσε. Τελείως ολοσχερός, ανυπερθέτως και ανεπιστρεπτεί. Διότι όχι όλα τα αντιυπερχολεστερολομικοτριοκλικημερικά φάρμακα είναι... Παναγιά μου, πες το ξανά. Υπάρχουν αντιυπερχολεστερολομικοτριοκλικημερικά φάρμακα. Ρε αγάπες, αν ξεχώρισε κάτι το 2014 ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας στην αστυνομία. Μέχρι πρόσφατα οι αστυνομικοί εκπαιδούσαν πολιτικούς και τις γυναίκες τους και χώνονταν μέσα στους δρόμους που κάτω από τις ακακίες και από τις ελιές για να μας κόφουν τα πόρτα. Τώρα όμως είναι λέτσε, άλλαξε κάτι μέσα τους. Μεταμόρφωση. Wow. Κατάλαβες να μου γίνεται λέτσε. Επιάν το μικρόβιο του Κλουζό, το DNA του James Bond. Έγινε κανούλη Batman, ο λάβεις ακόμη και ποτάζω και ξεχνιάζουν εγκλήματα. Ναι. Ανέβηκαν η παραγωγικότητα τους στα ύψη. Το πάρουν τους άλλο όπως ο κλειδί τσορίκος με αναβολικά. Η ουσία είναι μία Ντανιελούδα μου και ο Μπακλαβάς γωνία. Σημασία έχει ότι η αστυνομία επιτέλους κάνει κάτι. Εσυνέλαβε τον πατριώτη τον Χριστοδούλου. Εσυνέλαβε τον κόκκινο τον Ζανέτον. Εσυνέλαβε τους Μπόνι εν Κλάιτ της Πάφου, του Άιντο Βέργα και της Σολομονίδου. Εσύναξε το μισό δημοτικό συμβούλιο της Πάφου και επίσης εμπήκε στα άδικα του ΤΕΠΑΚ. Κι αμένα δείτε πώς είναι να μπερτέψουν. Αχ, και ας μην ξεχνούμε τις μάπες, τα στημένα και του ταούλα. Ναι, οπότε καλά λέει ο Νίκαρος μας ότι ξεκινάει η επανεκκίνηση της οικονομίας. Πώς? Μα θα καταπολεμήσουμε την ανεργία, προσλαμβάνοντας νέους αστυνομικούς, χτίζοντας νέες φυλακές. Είδες ο Νίκαρος, ψατζί, ψατζί. Πάω τον πολλά πάντως. Να ευχηθούμε σε όλον τον κόσμο καλά, ειρηνικά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Δεν μου είναι ο μισθός. Μισθός! Η περιορία μου που είναι. Είναι τη σκέση άδεια. Δεν θέλω άλλη άδεια, ρε κουμπάρι. Θέλω αριάκια να πιερωθώ να κάνω πρώτο χρονιά με την οικογένεια μου. Ναι, η υπηρεσία όμως αδυνατίουν τη στιγμή ως καιροσιούλους. Η υπηρεσία σαν με βάλε να φακώ υπερορίες αβέρτα. Ρί, να πω καμπή ρε, μου μάστρος σου. Σε λαμβάνεσαι για κλεψιά. Τι να κλεψιά ρε. Και εκμετάλλευσην κάτω τέτοιο. Ρί, είναι σου κάπου να φορά να. Ένα σε κάπου μαύρο. Ουι, αου. Καλήν εσφαίρα ανάρχοντες και κύριοι βιομηχανοί. Καληνύχτα υπάλληλοι απλήρωτοι και αμηχανοί. Και αντιμαστεί δεν έρχονται. Θα περάσει κανένα. Πάμε! Πάμε! Πάει ο παλιός ο χρόνος, θα γιορτάσουμε παιδιά. Απαναγιά, πραγματικά τη χρονιά που διανύσαμε τα έχετε κάμει λιλίτσα. Σκάνδαλον επί σκανδάλ, σκάνδαλο δρομολαξιάς. Η περιοχή με το ονομάστηκε Σενίλισναν. Σκάνδαλα Πάφου,
ο ποταμός ο Κοτσίρκας. Σκάνδαλον τη ΣΚΟΠ. Κι αμένα δείτε τσιλαρκές. Και πολλά άλλα τα οποία τώρα βαρκούμε να σας πω. Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά προς άπαντες και εις πάσαν κατεύθυνση ότι επί δικής μου προεδρίας ο νόμος της σιωπής λειτουργούσε άψογα και ουδέν σκάνδαλον είχε να αποκαρυφθεί. Το δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ άρχιζε με το «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας» και τέλειωνε με το «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας». Και εδώ παρακαλώ πιστώστε με και με ολίγο πατριωτισμό. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ και Happy New Year! Πού να δούμε το αφήτρο του 200. Κάτι όλα να το άλλο παλιό του πότε άλλαξα το σύγκυμα. Σπάσι με. Μαϊέ, εφέ μου. Έλα, ε. Εφέ αδακή να πιούμε, ε. Καλά, ε, ξέρεις ότι έμπινω τη δακή, ε. Γιατί είναι φέρε τσίπου. Σιγά σου βάλω λεπτά με τη σάουα, ε, σένα, ε. Άντε, πιέζε μέλι, ε. Ας το φύτρο, ε, βάζ τούτο, ίδιο, ε. Σιγά. Σιγά. Ε, μου, ε, θα μάτζει, ε. Μάτζει, ε. Α, ε. Στον αγωδό. Α, ε, να μου σου φέρα, ε. Καλά, ε. Δεν φέρε λουκάνε για τη φουκούν πόντι. Φουκού. Μαγε, δώσ' του έφε μου, δώσ' του. Μπράβο. Έχει εννιά για μετά κάψεις γιατί αρέσκουν μου σώζουμε από κόπη αφέ μου. Καλά εδώ έμπας το ψήμα του ρε. Μπράβο ρε. Θα μου κουμπάρε. Ποιο μου είσαι. Ο διευθύνης αυτό γίνει. Ρε μα πελάρετε τέλεια ρε. Ψήλε τα λουκάρικα μας τη μηχανή του αυτοκινήτου μου ρε. Να φάτσε εσού ρε κουμπάρε. Να φάτσε εσού ρε κουμπάρε. Κάτα ρε. Άλλη φορά, κάτσε πάντα, είναι άλλο φορά. Ε, όχι και μένα, ένα, ε. Δεν μου δίνω. Δεν μου λέει. Εγιά. Ευχαριστώ, εγιά τώρα. Δεν μου λέει. Είναι εγιά, ρε φίλε, καινούργια. Έχω εγιά. Μαντώνα. Εσύ, ε. Αφού έχεις για να κάνει. Δεν μου λέει. Όχι ρε, περίμενε, εμπαμμένη. Α, εμπαμμένη, άσε το εμπαμμένο, πάρε και θα το πάει ένα. Να μου πείτε. Α. Θέλετε ρε. Οκ. Να μου χα. Μολύβι, όπως την ελιά. Πυρώσετε με. Είπα μας ότι το 2014 θα ήταν η χρονιά του Κυπριακού και του φυσικού αέριου που θα λειτουργούσε σαν καταλήτη στη λύση του. Είδαμε χάσκο. Ναι, όντως. Η εξέλιξη του Κυπριακού δεν ήταν οι αναμενόμενες, αφού δεν προχωρήσαμε με βάση το κοινό ανακοίνωθεν. Όσο για το αέριο, η Έννη χτύπησε πάνω σε ξερό λακκό με αποτέλεσμα να μείνουμε με τα χέρια άδεια. Πάντως, Δανιελούδα μου, ο Θεός να μην το δείξει του πλασμάτου, α. Ο πιο στεναχωρημένος από τους πολιτικούς είναι ο Λιλίκας. Μα όλοι στεναχωρεθήκα. Κι είναι ο λακκοτρίπης, έλυσε τον ημίλια μου. Ο Λιλίκας είναι το τόπ. Κι είναι ο κλέαν των ηρέγγες. Μα να γίνω, επούλησε δηλαδή ρε παιδιά το αέριο πριν το βγάλουμε. Καλά, έλα σου πάντα να βγάλουμε και πουλούσαμε το τι ήταν να γίνει τώρα. Ήταν να μας κλαίνε εμάς οι ρέγγες. Και στο Κυπριακό γιατί δεν προχωρήσαμε. Διότι είπαμε, Δανιελούδα μου, φυσικών αέριων πουλούμε. Οκ. Okay. Την πατρίδα μας όμως δεν την πουλούμε στους ξένους. Τσίνι, κατασπαράζουμε την μόνη μας. Διότι έτσι και λέει, έτσι ξουράφηκε. Να και σου, να και γιο. Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά, είστε καλός, μαγουρά πολλά. Καλή πρόσφατη.
Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής. Καλά να έχεις πάνω σου να σου ανταπάω γλύψου σου και πείτε μια σου αχτυλιάνο πάνω, λα. Excuse me. Η κυρία Πράγω. Ο κύριος. Βλαγκούδιας, δημοχειλής από τη γνωστή χωλιά του Χούρπου, τη μεγαλύτερη αθλητική εκπομπή των κοκκινοχωρίων. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε Βλαγκούδια? Με διάφορους τρόπους από τη χώρα, για μου αρχικά πάνω σου και σου παραγία. Excuse me. Σε excuse me, ρε. Χωρώ σε που το πάει, σε. Ατέλειο πάρτον. Ρε, έλα, να κάνω κιό. Έχουμε ραντεβού. Ναι, φροντιστήρια λίγο για το γιο σας. Είσαι καθηγήτρια. Of course. Course, ναι, πότε να αρκεψεί. Ναι, πρώτα πρέπει να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο γιος σας και μετά θα... High level, αλλά μένα ρώτας. Ναι, πού είναι τώρα ο μικρός? Μες στο υπλοκάμπινο θα επόξω, θα το χαράξω. Ναι. Ρε χτινόν, ρε χάρε. Ρε. Να χώρα το πιάρεις, αλλά είναι καλό χτινόν για τα βάχος. Μην αγχώρες, εμείς θα το βοηθήσουμε να το ξεπεράσει. Ρε, μωάρ. Καλά να σεις πάνω σου, καθηγήτριο μου! Με μιλήσεις για πότε μου μαθείς, οξά τον κάπα σου τραπολόσυνα! Αλλά για μου να λέω εγώ. Γιατί θέλετε να μάθει αγγλικά? Εν τα οριστό και ο Τσαναστασιάδης ξέρουν τα χαρσί! Ναι, τον προορίζετε για πρόεδρο? Ναι, μου χτάρει. Παιδί μου, γιατί θες να μάθεις αγγλικά? Για να σας δώσει το ρίστρεψο, μέσα στην Αγιαννάπα. Ντροπή, ρε. Να χωράει και καγιέτρια σου. Την αλήθεια. Κοίταξε, κυρία μου. Έχουμε εγκατάστημα στην πλατεία της Αγιαννάπα, χάς χότ. Και κάνουμε πατάτα τζάκες, να κοπιάσετε κιόλας. Το λέω, χέλουμε το κάνω, και δεν μπορεί να έρχονται οι τουρίστες. Να μάχει και ο λόγια να του λαλές σας ζητού του. Χέλουμε να επεκταχούμε. Να ανοίξουμε χάς κουτάικα στα μωρόχτσα έπους. Okay, first of all, what is your name? Να σου αντακώσω μες τα καλά μου ρούχοντα τώρα. Να μπαμπά έτσι βρες ο Ιέμα, ρε. Άκουσε να μου πέ. Είδε μου. Ευκάλα να μιλά, λεξαβέ τώρα. What is your name? Μωρείς. Name. Είναι το όνομα. Για είπε μου ότι λαλού σε πράω. Που το πράω νι. Ναι, μεν τσόχο, ρε. Α, άσε χωρίς το τώρα, ρε. Ξέρετε αγγλικές λέξεις ή όχι? Ξέρω, καλά, ξέρω. Αν και είμαι και καθηγητής, αλλά σου πω. Ναι. Ξέρω το friend, Facebook, hello, Twitter, bahalo of socha, kuchubilla, Buddha. Oh my god. Ξέρω και την κοπ. Κυπριακός Οργανισμός Κοπριτός. Ελληνίδες Έλληνες, ήρθε η μεγάλη στιγμή να παραδεχτούμε ότι στα δύο χρόνια διακυβέρνησής μας ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα. Επανεκκίνηση της οικονομίας, τόκι δανείων, κυπριακό, φυσικό αέριο, καζίνο, τελεφερίκ. Ήρθε η στιγμή να παραδεχτούμε ότι στα δύο χρόνια διακυβέρνησής μας δεν έγινε τίποτα. Όχι γιατί έφταιγε ο Δημήτρης Χριστόφιας, όπως σας λέγαμε, αλλά γιατί έφταιγε κάτι άλλο. Η χαλασμένη μου βαλβίδα, η οποία δούλευε όποτε κάπνιζε. Με συγχωρείτε, δούλευε όποτε της κάπνιζε. Ελληνίδες Έλληνες, η βαλβίδα μου φτιάχτηκε. Κοιτούμε μπροστά. Πάμε όλοι μαζί για μια καινούργια αρχή. Με την καινούργια βαλβίδα θα έρθει στην πατρίδα μας η άνοιξη. Θα έρθει η Ανάσταση. Θα σας ξανακάμω υπερήφανους. Δεσμεύομαι. Καλή χρονιά. Αυτό είναι ένα δείγμα, θέλετε. Κάποτε φώναζα πιο λίγο. Κάποτε φώναζα πιο λίγο, μου είπαν ότι ήταν τα σάκια.
Ρε αγάπες, ξέρετε ότι τον Αλ Καπόνε το γνωστόν εσυλάβαντο για φόρο διαφύγη, α? Ακούτε ποδά. Σε πρόσφατη έκθεση, το Γενικός Αλεκτής κάνει αναφορά σε αγορά από τη Cita Vision αθλητικών διοργανώσεων, στην οποία κατέβαλε σε 4 εταιρείες του εξωτερικού ποσό των 2,2 εκατομμυρίων. Οι 3 ήταν εγγεγραμμένες στις Σεϊχέλες και η μία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Οι εταιρείες ανήκουν ή σχετίζονται με το ίδιο άτομο το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΠ. Άραγε, επλήρωσε φόρο. Λέει. Λέει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΠ. Ποιος να είναι, ποιος να είναι, ποιος να είναι, τι έχω το δάμε, ποιος να είναι. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Άραγε. Μάθουμε εντός των ημερών, είμαι σίγουρος. Βρεθήκαν όλα τη φορά. Μιλούμε για κατακρίβεια, για ενίσχυση των κεντρικών τμήματων του Υπουργείου, ώστε να υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός και παρακολούθηση. Πόσο κρατά χρονοδιαγράμματα, κυρία? Είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ναι, είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ετοιμάσουμε και να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις για τις προτάσεις πολιτικής που θα προωθήσουν. Πότε θα λέμε ότι θα δούμε μια καινούργια δημοσιοποίηση? Πότε θα μπορούμε να... Φύσα αέρα γύρισαμε. India TV, Aapki Awaaz. Hello, Kareem Mehdi ke kronya bolla. Academy Anna Kashmir Academy reporter bana ire puru puru aragibro. Deporta me eliya wana ya mitchi mario bana yi dagara burbol abra gibro. Dagara wani katado mane o chongari ti katari di. Ala company me bitti bari meri wala ke dia di dia. Like ma do do lo dia di di wala. Bagara gone bane nem do unde o mare la poela mone a bollo la era no to di ullo du. Don bane sine ro ke bria ku porot tawa. Kada ni me ni me gari paranga kada wale bol. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Εντάξει, σε επιλογές, λοιπόν, κάνε αρχή, να πούμε συγχαρητήρια. Κορή, έχει τρία από αυτά που το κάνουμε, κόρη. Τώρα απλά βάλε του λέξεις. Σύντροφοι και συγχρόντισες.
Με χάμπατσο παπάμος. Επιέναμε περίπεξη. Πατάτες αντινακτές.